Ως βαρύδι λειτουργήσαν για μία ακόμα φορά οι παθογένειες ελληνικής οικονομίας, βυθίζοντας τα ελληνικά ομόλογα και το ελληνικό χρηματιστήριο στη δίνη των διεθνών αγορών που προκάλεσε η κρίση στο Ντουμπάι. Μία μόλις ημέρα μετά την ευρική κρίση που ήρθε ως αποτέλεσμα των γκρίζων εκτιμήσεων του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας για τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας. Η ψαλίδα μεταξύ ελληνικών και γερμανικών δεκαετών ομολόγων άνοιξε στις 204 μονάδες βάσης από 185 που ήταν την Τετάρτη, ενώ και το ασφάλιστρο κινδύνο εκτινάθηκε στις 222 μονάδες από τις 190 μονάδες βάσης μέσα σε μόλις μία ημέρα. Όσο για το γενικό δίκτυο του χρηματιστηρίου υποχώρησε ατάκτως κατά 6,21% με τις τράπεζες να σημειώνουν απώλειες 9,01%. Η εκπρόσωπος του Χακίν Αλμόνια επιχείρησε εντωμεταξύ να χαμηλώσει τους τόνους μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης της Deutsche Bank περί κινδύνου χρεοκοπίας Ελλάδας, επισημένοντας πάντως ότι η Κομισιόν περιμένει να ακούσει Τετάρτη στο Κοφίν ένα πιστικό σχέδιο αντιμετώπισης των δημοσιονομικών προβλημάτων. Ευθύνη της Επιτροπής είναι να μην τροφοδοτεί εικασίες. Η Κομισιόν αναμένει την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2010, ο οποίος θα πρέπει να έχει ως στόχο την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας στην οδό της δημοσιονομικής εξυγίανσης με πιστικό τρόπο. Ξεκίνησε με λογιστικά τεχνάσματα, που σκόνουμε το έλλειμμα του 9, παλιά συνταγή, για να δείξουμε ότι μειώθηκε το 10, αναβάλλοντας τη λήψη σοβαρών μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής. Και δεν φαντάζεται κανείς ότι αυτό που δεν μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ ένα μήνα μετά τις εκλογές με 160 βουλευτές θα το κάνει σε 1,5 χρόνο όταν η κρίση θα έχει κορυφωθεί. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία αν το ΠΑΣΟΚ αλλάζει θέσεις για τον προϋπολογισμό κάθε 24 ώρες. Τα spreads των κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν μόλις τις τελευταίες μέρες. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό. Κοινό δημοσιεύματα του ξένου τύπου στοχοποιούν εκ νέου την Ελλάδα με αφορμή την περαιτέρω διεύρυνση της διαφοράς επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων, αλλά και τα αυξήτωτα δημοσιονομικά προβλήματα. Με νέες δηλώσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκλεισε το θέμα Προβόπουλου πριν λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Εγώ αυτό που είπα χθες είναι ότι μπορώ να μιλήσω για την κυβέρνηση, ότι η ρόλη της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος είναι διακριτή και έμεινα εκεί. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία απόκληση με τις δηλώσεις του κ. Κωνσταντίνου. Δεν υπάρχει κόντρα και δεν τίθεται θέμα Προβόπουλου φυσικά. Το πλέον δεικτικό σχόλιο προέρχεται πάλι από τους Financial Times που εκτιμά ότι χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει έναν αργό θάνατο. Τελευταία η Ελλάδα μοιάζει με όλες τις καταστροφές του Ζορμπά. Σαν μια Ισλανδία του Αιγαίου, τα spreads των δεκαετών ομολόγων έχουν εκτιναχθεί. Λίγαν καυστικό είναι και το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Υπάρχει νευρικότητα για τις προοπτικές των ελληνικών ομολόγων και οι οίκοι αξιολόγησης εκτιμούν ότι η χώρα αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο μεγαλύτερο από την Κολομβία ή τον Παναμά. Η πολιτική αυτού του ευρωπαϊσμού και της υποταγής θα οδηγήσει ταχύτατα σε μια μεγάλη κοινωνική έκρηξη, σε έναν εργατικό Δεκέμβρη, που θα αποτελέσει μήνυμα προς όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.